Οι συγκυρίες έχουν σημασία. Η σημερινή συγκυρία λέει ότι ο καταλληλότερος από το πολιτικό γίγνεσθε που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να είναι πρωθυπουργός είναι ο Σαμαράς. Τώρα αυτό εσάς σας κάνει και νιώθετε και δικαιωμένος, διότι τα είπατε σε μια χρονική στιγμή ανύποπτη, σε μια χρονική στιγμή που δεν πίστεψαν τον Σαμαρά και δεν τον πίστεψε η παράταξή του πρώτη. Δεν μιλάω για τους αντιπάλους του. Η παράταξή του δεν τον πίστεψε. Και μέτρησα έναν άνθρωπο με πολλά προσόντα, Γιάννη. Εγώ έτσι μέτρησα. Περιμένατε ότι θα μπορούσε να γίνει αρχηγός. Εσείς το περιμένατε αλλά είδα αυτό. Είδα τα προσόντα. Είδα παραδείγματος χάρη, πήγαινα εγώ ένα τρισέλιδο υπόμνημα για την υπόθεση που μας ενδιέφερε. Και του το έδινα επειδή αυτό ήταν πολύ άσχολο και ήταν ευρωβουλευτής. Όταν το συναντούσα, να το διαβάσει και να μου πει αν πρέπει να διορθωθεί κάτι. Το διάβαζε με προσοχή. Όπου κι αν ήμασταν, είσαι καφενείο, είσαι εστιατόριο, και έκανε τρεις διορθώσεις. Και έβλεπα ότι ήταν και οι τρεις σωστές. Εγώ, ο έμπειρος και ο παλιός, μετρούσα έναν άνθρωπο που λειτουργούσε με καλό μυαλό. Που λειτουργούσε με μια ανατροφή, με έναν ιδιαίτερο πατριωτισμό, σχεδόν πετριά που είχε κληρονομήσει από την προγιαγιά του τη Δέλτα. Έχει ανατροφή, είναι πατριώτης, δεν τον ενδιαφέρει το χρήμα. Έχει παιδεία οικονομική και έχει κυρίως τη φιλοδοξία να το γράψει η ιστορία ότι σε αυτή την κρίση μπόρεσε και προσέφερε υπηρεσία στην πατρίδα του. Όταν έχεις αυτό το ευγενές κίνητρο, αποδίδεις. Και το κυριότερο, εργασιομανής. Παίρνουν παράδειγμα οι υπουργοί του, δεν χρειάζεται να τους το πει. Όταν τον βλέπουν τον πρωθυπουργό να είναι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το βράδυ, επί 12 ώρες συνέχεια στο γραφείο του, οι φιλότιμοι τι θα κάνουν. Θα είναι στα υπουργεία τους. Πρέπει να είσαι πολύ αφιλότιμος για να λες εγώ θα πάω να κοιμηθώ. Εσείς πιστέψατε ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας? Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό του Σαμαρά? Ότι πέρασε από μεγάλη έρημο. Ο Σαμαράς μετά την αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία είχε πολλούς να το λένε επί 15 χρόνια προδότη. Και άντεξε. Όχι μόνο άντεξε, αλλά ενεφανίστη και διεξεδίκησε την αρχηγία. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Μεγάλη δύναμη ψυχική. Σημαίνει μεγάλες αντοχές. Και άρα και εγγυήσεις ότι και ως πρωθυπουργός θα έχει μεγάλες αντοχές. Αυτά είναι η απλή λογική, τα λέει αυτά. Ότι όταν έχεις περάσει από δυσκολίες, από πυρός και σιδήρου και έχεις αντέξει, δεν έχεις λυγίσει, δεν έχεις σηκώσει τα χέρια, σημαίνει, δεν ξέρω τώρα, μπορεί αύριο να προμηθευτούμε όλοι. Σου λέω για το αυτή τη στιγμή πώς αισθάνομαι την κατάσταση. Είχα την εξής απορία να ρωτήσω. Εάν ο Καραμαλής έβλεπε από ψηλά την εκδήλωση αυτήν, αν μπορούσε να στείλει το μήνυμα, τι θα έλεγε αυτές τις κρίσεις μεσόρες στον ελληνισμό που δοκιμάζεται τόσο σκληρά? Ενωθείτε για να παλέψετε. Ενωθείτε λοιπόν για να παλέψετε, κυρίες και κύριοι.